Λογική, λέει, δεν μπορώ να πω ότι όταν γίνονται, όταν δεν γίνονται. Λέει, ναι. Είμαι επιφυλακτικός. Μα ο υπουργός, ακούστε με. Ο υπουργός δημόσιας τάξης, όταν του καταγγέλλεται κάτι, υποχρεωμένος είναι να κάνει αυτό που έκανε ο κύριος Κικίλιας. Να πει, με συγχωρείτε κύριε πολιτικέ, κύριε πολίτα, πέστε μου τι πρόβλημα υπάρχει, γιατί επειδή το θέμα των υποκλοπών, των μυστικών υπηρεσιών και όλα αυτά είναι παλιό όσο και ο κόσμος, άλλο αν τα στέλνανε με ταχυδρομικά περιστέρια. Mm. Και επειδή τώρα βλέπουμε να λέμε ο Ομπάμα παρακολουθεί τη Μέρκελ, η Μέρκελ παρακολουθούσε αυτό. Και το θέμα και είναι Γερμανία. Ο παρακολουθήσας του παρακολουθήσαντος, εμείς δεν μπαίνουμε στο αν ο δορυφόρος κάτι παρακολουθεί. Εμείς αντιδράσαμε ως κυβέρνηση, εγώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη φράση «Η αντίπαλή μας είναι αδίστακτη». Εμείς δεν είπαμε στον κύριο Σκουρλέτη «Δεν σε παρακολουθεί κανείς». Μπορεί ο άνθρωπος να έχει κάποιο στοιχείο. Γιατί δεν κατάλαβα, λίγες παρακολουθήσεις γίνονται. Εμείς όμως, όταν αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει εντολή της κυβέρνησης να παρακολουθούνται πολιτικοί οι πολίτες, εκεί αντιδρούμε. Αυτά, και εκεί όμως, κυβέρνηση... με στενοχωρεί το γεγονός ότι ο κύριος, σε προσωπικό επίπεδο, ο κύριος Σκουρλέτης υποστηρίζει ότι εγώ ήμουν κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν βγήκε το δημοσίευμα των νέων. Ενώ δεν είχα, όχι μόνο, δεν ήξερα ότι θα γίνω υφυπουργός στον πρωθυπουργό. Και αυτό έγινε αυτό Σάββατο. Ήταν αυτό λοιπόν, αυτό εμένα με στενοχωρεί. Γιατί όχι, δεν είναι στιγμή της αλλαγής. Δεν είχατε αλλαγή. Μα δεν είχα ορκιστεί. Δεν είχα πάρει αξιολογήσει. Κατά πόσο η κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό το λέω σε προσωπικό επίπεδο. Μα δεν είναι κανείς κατηγορηματικός. Γιατί τα ματάκια μας έχουν δει πολλά το τελευταίο διάστημα. Άκουσε να δεις, μην το λες εμένα. Γιατί εγώ έχω γράψει τόσες φορές για τις υποκλοπές. Έγραψα δε και τώρα με αφορμή της Γερμανίας. Όμως. Πολιτικά δεν μπορεί να μου λέει, είσαι αντίστακτη και η κυβέρνηση, και γι' αυτό η ερώτηση, η πολιτική άρα, ερώτηση. Άρα λοιπόν το ζήτημα, Βουλτεψη, αν γίνονται παρακολουθήσεις και άλλο αν παρακολουθεί αυτό, η κυβέρνηση. Ακριβώς. Σωστό αυτό. Επομένως, η ερώτηση προς την κυβέρνηση είναι μία και μοναδική. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει τους πολίτες, διαβεβαιώνει ότι κόμματα, με εντολή. Ότι διασφαλίζεται το απόρριτο των συνομιλιών όλων μας ή είμαστε. Ακούστε να δείτε. Αυτό δεν μπορεί να το διαβεβαιώσει. Εδώ, ακούστε να δείτε. Η κυβέρνηση αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ, κύριε, δεν παρακολουθώ κανέναν Έλληνα πολίτη ή πολιτικό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, είδατε τι γίνεται, έγινε στην Τουρκία, είδατε τι γίνεται τώρα στην Πολωνία αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ένα σκάνδαλο υποκλοπών. Τι έγινε με το Σαρκοζή, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά αυτό σχετίζεται με την τεχνολογία, δεν σχετίζεται με την πολιτική βούληση. Okay. Θα τα ξεμπλέξουμε έχει να κάνει αυτά. Και με παρακρατικούς μηχανισμούς. Εντάξει, παιδιά, με συγχωρείτε. Οι μυστικές υπηρεσίες, είπα, υπήρχαν πάντα. Εγώ όμως ως κυβέρνηση. Δεν μπορώ να κατηγορούμε ότι έχω δώσει εντολή να παρακολουθούν τον Τσίπρα που μιλάει με τον Σκουρλέτη. Δεν το κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Δεν το κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Υπάρχει άλλη τάξη πρόβλημα. Αυτό το διασφαλίζουμε. Οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας δεν το κάνουν. Δεν έχουν εντολή. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε και εσένα και τον Τάσο. Να σας ευχαριστούμε.